είναι για να ερμηνεύσει αυτή την απόφαση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και για τα επόμενα βήματα που θα γίνουν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΝ, ο κύριος Σαβασκαδής. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο ΟΜΕΡΑ. Καταρχάς, να μας εξηγήσετε με τη σημερινή απόφαση τι αλλάζει, αν λάβουμε υπόψη πως ήδη κάποια νοσηλευτήρια είναι σε προχωρημένο διάλογο με τον ΟΑΗ για ένταξή του στο ΓΙΑΣΥ. Θεωρώ ότι η σημερινή απόφαση ήταν πολύ σημαντική. Διότι βάζει τις βάσεις για έναν ασφαλή διάλογο και διαβούλευση μεταξύ των νοσηλευτηρίων που ελεύθερα θα επιλέξουν να μιλήσουν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με στόχο την ένταξή στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Και υπάρχει μια στέρεη βάση την οποία έχουμε δημιουργήσει μέσα από μήνες διαβουλεύσεων. Και το κάθε νοσηλευτήριο θα μπορέσει να πάει να μιλήσει. Για να δώσουμε ΟΑΗ μια εικόνα καλύτερη στους τηλεθεατές μας, πόσα νοσηλευτήρια σήμερα διαπραγματεύονται με τον ΟΑΗ και πόσα είναι στο σύνολο του στην Ελλάδα? Δεν το γνωρίζω. Κοιτάξτε, στο σύνολο τα πόσα μέλη μας είναι γύρω στα 40, υπάρχουν γύρω στα 70 νοσηλευτήρια. Άλιστα. Υπάρχουν τα μεγάλα, τα μικρά, τα μεσαία. Αλλά στην Κεντρική Επιτροπή εκπροσωπούνται 15 νοσηλευτήρια περιλαμβανομένων σχεδόν όλων των μεγάλων νοσηλευτήριων. Εκφράζει μια αισιοδοξία ο ΟΑΗ ότι αρκετά νοσηλευτήρια ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαβουλεύσεων. Δεν ξέρω πόσο προχωρημένο, θεωρώ δεν είναι προχωρημένο. Θα ενταχθούν αρκετά νοσηλευτήρια, κύριε Κάτι, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ΓΙΑΣΥ? Κοιτάξτε, τώρα είναι το δύσκολο μέρος. Δεν είναι μόνο το μνημόνιο. Τώρα το μνημόνιο θα πρέπει το κάθε νοσηλευτήριο να κάνει τις διαπραγματεύσεις από μόνο του και να φτάσει σε συμφωνία με τον ΟΑΗ. Θέλω να ρωτήσω κάτι γι' αυτό. Διασφαλίζει ένα ενιαίο πλαίσιο διαπραγμάτευσης αυτό το μνημόνιο? Θεωρώ πως σίγουρα ναι. Αλλά το κάθε νοσηλευτήριο μπορεί θετικό να κάνει δική του διαπραγμάτευση. Το κάθε νοσηλευτήριο έχει διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικά στοιχεία. Υπάρχουν νοσηλευτήρια που δουλεύουν με τουρισμό, έτσι να πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν νοσηλευτήρια που δεν έχουν καθόλου τουρισμό. Οπότε είναι διαφορετικές οι ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νοσηλευτηρίου. Οπότε η συμφωνία αυτή ακριβώς ανοίγει το δρόμο στο κάθε νοσηλευτήριο να την προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα και να πετύχει μια συμφωνία, όχι για κέρδος, που να το κάνει βιώσιμο μέσα στο σύστημα και να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς. Υπάρχουν 70 νοσηλευτήρια, αλλά τα 5-6 είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά, που είναι τα μεγάλα. 10 νοσηλευτήρια. Μπορείτε να μας δώσετε έναν αριθμό ποια νοσηλευτήρια συζητούν για ένταξή τους στο ΓΙΑΣΥ? Δεν θα ήθελα γνωρίζετε, να το κάνω. Γνωρίζετε προφανώς, αλλά υπάρχουν αρκετά νοσηλευτήρια που έχουν επιδείξει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Επίσημα θα πρέπει μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου να δώσουν. Εκπνέει μια προθεσμία. Ακριβώς. Εκπνέει προθεσμία για την οποία θα ισχύει το μνημόνιο. Μετά από αυτή την πρώτη ημερομηνία, ο οργανισμός έχει πει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί σε κανέναν ότι θα ισχύει το μνημόνιο. Και να επαναλάβω ότι το μνημόνιο θεωρώ ότι είναι μια καλή βάση εφόσον τηρηθεί. Και είναι γι' αυτό που επιμέναμε για τις εγγυήσεις, εφόσον με βάση τη δική σας εμπειρία, κύριε Κάτι, πόσα νοσηλευτήρια νομίζετε ότι πρέπει να ενταχθούν για να νιώθει ασφάλεια το σύστημα ότι μπορεί να λειτουργήσει στη δευτεροβάθμια? Δεν είναι αριθμός, είναι αριθμός κλινών περισσότερο που έχει σημασία. Άρα, αυτό είναι τα μεγάλα. Θεωρώ, αν πούμε ότι είναι περίπου 50% στον ιδιωτικό και 50% στο δημόσια νοσηλευτήρια οι κλίνες, θεωρώ ότι θα πρέπει τουλάχιστον έναν 60% των κλινών του ιδιωτικού τομέα να ενταχθούν στο ΓΙΑΣΥ. 60% είναι πολύ μεγάλο αριθμός. Είναι μεγάλος αριθμός, αλλά είναι απαραίτητος, διότι να ξέρετε ότι θα υπάρχει μια μετατόπιση ασθενών από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι αναμενόμενο. Όχι διότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του δημόσιου τομέα, πιστεύω αυτό θα γίνει τον πρώτο καιρό τουλάχιστον. Έχετε εργαστεί σκληρά παρά τις τις προσωπικές σας απόψεις, έτσι ώστε να πετύχει αυτό το εγχείρημα. Πολύ σκληρά. Ναι, νομίζετε ότι θα πετύχει? Δύσκολο να το πω τώρα, εξαρτάται, επαναλαμβάνω, με πόσα νοσηλευτήρια. Γνωρίζετε όμως τα δεδομένα και τις απαιτήσεις των νοσηλευτήριων. Δεν ξέρω όμως πόσα νοσηλευτήρια θα τα βρουν τελικά με τον ΟΑΗ. Ναι, μιλήσατε για γκρίζες ζώνες σήμερα, κύριε Κάτι. Τι ακριβώς εννοείτε? Κοιτάξτε, το μνημόνιο από μόνο του δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλά σημεία τα οποία θα χρειαστούν να ξεκαθαριστούν στο μέλλον. Αυτό το λέγει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Το έχουμε παραδεχθεί και οι δύο. Κανένα μνημόνιο δεν μπορεί να προβλέψει τα πάντα και θα πρέπει να υπάρχει ένας συνεχής διάλογος. Θα είναι μια συνοχιζόμενη διαδικασία και θα πρέπει να έχουμε καλή θέληση και οι δύο πλευρές για να μπορέσουμε να το... Επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για σκληρή δουλειά και ήταν αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που κάνατε με τον ΟΗ, εξασφαλίσατε αυτά τα οποία ζητούσατε σε ό,τι αφορά τον τρόπο πληρωμής σας? Σε
σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, μάλιστα, πιστεύω. Δεν είναι η τέλεια συμφωνία, δεν μπορεί να είναι η τέλεια συμφωνία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και θεωρώ μπήκα δικλείδες ασφαλείας περιλαμβανομένων και των εγγυήσεων, αλλά και από πρόνοιες του ιδίου του μνημονίου, που επαναλαμβάνω, αν εφαρμοστεί όπως έχει συμφωνηθεί, δεν το λέω αυτό για να αφήσω υπονομένα προς Θεού, αλλά εάν εφαρμοστεί όπως έχει συμφωνηθεί, πιστεύω τουλάχιστον για τα πρώτα 3 με 4 χρόνια του Γενικού Συστήματος Υγείας θα είναι βιώσιμα τα νοσηλευτήρια. Και ελπίζω τα στοιχεία που μετά θα μαζευτούν θα χρησιμοποιηθούν για το μέλλον. Κρατάμε την αισιοδοξία σας, κύριε Καδίκη, που βάλω ένα τελευταίο ερώτημα. Τι λένε οι δικοί σας υπολογισμοί για το κόστος ένταξης των νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ? Είναι αρκετός ο προϋπολογισμός ή θα χρειαστεί στο τέλος να χρησιμοποιήσουμε και το μαξιλάρι των 70 εκατομμυρίων? Θα το απαντήσω ξεκάθαρα και θα συμφωνήσει και ο οργανισμός με αυτό. Γιατί ζητήσαμε το μαξιλάρι? Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα ενταχθούν. Μάλιστα. Εάν ενταχθούν όλα στο σενάριο που θα χρειαστούν και το μαξιλάρι, μπορεί να μην είναι αρκετό. Αν ενταχθούν όλα. Αυτά πιστεύουμε. Που μακάρι να ενταχθούν όλα. Ναι, δεν λέω. Προς Θεού, βέβαια. Μακάρι να ενταχθούν αυτός όλα. Αυτό είναι ο στόχος. Έτσι ώστε εάν να διασφαλιστεί αυτό. Εάν όμως δεν ενταχθούν όλα, τότε πολύ πιθανόν μέρος του μαξιλαριού και όλο το μαξιλάρι να μην χρειαστεί. Άρα, διότι θα έρχονται από άλλους πόρους τα έσοδα των νοσηλευτηρίων. Άρα εξαρτάται πάρα πολύ κατά πόσο θα ενταχθούν όλες οι κλίνες του ιδιωτικού τομέα ή όχι. Θα ξεκαθαρίσει, όπως είπαμε, μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί. Ακριβώς και για αυτόν ο οργανισμός ασφάλισης υγείας. Διότι όσοι δεν δηλώσουν ενδιαφέρον χάνουν και το τρένο, έτσι. Σύμφωνα με όσα πει ο οργανισμός, έχει πει ο οργανισμός ασφάλισης υγείας, βεβαίως. Αυτό είναι πραγματικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Καδίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Σε αυτόρμητη στάση εργασίας, κυρίες και κύριοι, κατήλθε το προσωπικό καθαρισμό.